κατάσταση που διαμορφώνεται στο θέμα του προσφυγικού είναι πάρα πολύ σοβαρή. Με τις ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που συνεχίζει το διχαστικό λόγο, βάζοντας μπροστά πρόθυμους λαγούς από το Χαλκιός και αντιδημάρχους. Το ζήτημα για μας δεν είναι η κλειστή διάλυση κάπου αλλού, κλειστή φυλακή, και εφόσον δεν υποκύπτουμε, να μείνει η κατάσταση ως έχει. Για μας η λύση του προβλήματος είναι ανυπακοήσεις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που συμφωνούν η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πρώην και νυν κυβερνήσεις. Ο απεγκλωβισμός από τα νησιά και τη χώρα, να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες προορισμού τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι θύματα πολέμων, κυνηγημένοι από αυταρχικές κυβερνήσεις από τη φτώχεια, κυνηγημένοι από τα αποτελέσματα του καπιταλισμού. Οι συνθήκες που βιώνουν στη Μυτιλήνη και τη Χίο είναι τραγικές, με αποτέλεσμα να καεί η μόρια. Κάτι που το περίμεναν οι κυβερνώντες, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να το αλλάξουν. Και μπορεί σήμερα να λένε ότι το έκαναν οι πρόσφυγες, αλλά το χέρι τους το όπλησε η κυβερνητική πολιτική και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτιάχνει φυλακές ανθρώπων επειδή δεν μπορούσαν πλέον να μείνουν στα σπίτια τους και επειδή αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες οι ίδιοι τους δημιούργησαν με τον έναν ή άλλον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Όπως δικό τους δημιούργημα είναι και εκείνες οι εμετικές κραυγές που έλεγαν ότι η φωτιά της στη Μόρια είναι ευκαιρία για να τους κάψουν όλους. Να κάψουν ποιους? Τις γυναίκες και τα παιδιά που σήμερα κοιμούνται στους δρόμους και στα χωράφια. Ενώ αντίστοιχα βρήκαν ευκαιρία τα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης να λένε ότι αν δεν ήταν κλειστός ο καταβλισμός, τότε δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.